Ανοιχτά παρέμειναν σήμερα τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα στο Ηράκλειο, καθώς είναι η πρώτη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, οι οποίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα και θα διαρκέσουν έως το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου. Αρκετός ήταν ο κόσμος που συνδύασε την Κυριακάτικη βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, ρίχνοντας παράλληλα μία ματιά στα μαγαζιά. Και όπως μας είπαν, υπάρχουν καλές ευκαιρίες στα περισσότερα καταστήματα και αρκετά αποθέματα προϊόντων. Τώρα μόλις κατεβήκαμε, αυτό κάνουμε, έρευνα αγοράς κάνουμε τώρα. Ναι, να δούμε τις τιμές, να δούμε πώς είναι. Και πώς τα βλέπετε. Ευκαιρίες. Προς το παρόν καλά, εντάξει, υπάρχει κάποια έκπτωση, ναι. Υπάρχει, ναι. Πότε ψωνίσατε. Ναι, κάτι θα πάρουμε. Είναι καλές οι εκπτώσεις. Μια χαρά. Ναι, ναι, βέβαια. Αρέσεις ψωνίσατε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα είχα βγάλει και την καρτούλα πριν λίγες μέρες, οπότε επωφελούμε και από αυτό. Ψωνίστε για εσάς, για τα παιδιά. Για τη μικρή. Και είναι όντως καλές, δηλαδή έχουν πέσει οι τιμές αρκετά. Έχουν πέσει αρκετά, ναι. Μπορείς να βρεις μπλουζίτσα από με ένα ευρώ. Μια χαρά. Έχουμε κατέβει, έχουμε συγκρινεί, οπότε νομίζω ότι. Ξέρετε τι θέλεις να πάρεις. Έχει και καλές τιμές, έχει και πανάκριβες. Δηλαδή τα έχω δει όλα σήμερα. Εσείς για να μπείτε σε ένα μαγαζί και. Πληρώνεις, παίρνεις όμως κιόλας. Να λέμε το ένα, να λέμε και το άλλο. Έρευνα κάνω, ναι, δεν έχω κατέβει ακόμα. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Θα δούμε. Τη βλέπω από τις βιτρίνες, ναι, πολύ καλές σε σχέση με άλλες χρονιές. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Άρα θα ψωνίσετε. Λίγο για το μωρό, για την εγγόνα. Για μένα όχι, έχω αρκετά. Και όταν βλέπετε, ας πούμε, τα μαγαζιά, για να μπείτε μέσα σε ένα μαγαζί, κοιτάτε την τιμή, πού να γράφετε στην έκπτωση. Ναι. Πρώτα την τιμή και έπειτα μπαίνω μέσα. Οι περισσότεροι καταναλωτές δεν προχωρούν σε αγορές εάν πρώτα δεν κάνουν μία έρευνα τιμών για να διαπιστώσουν πού θα βρουν τη μεγαλύτερη έκπτωση, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που έχουν ψάξει και στο διαδίκτυο για να έχουν μία εικόνα για το προϊόν που τους ενδιαφέρει. Στα επώνυμα υπάρχουν σημαντικές εκπτώσεις. Τώρα στα υπόλοιπα δεν έχω άποψη, γιατί δεν είχα τις προηγούμενες τιμές. Και μπαίνετε όταν βλέπετε, ας πούμε, την έκπτωση που αναγράφετε στη βιτρίνα, τι σας ελκύει σε ένα μαγαζί για να. Συνήθως είμαι ενημερωμένος και μέσω του ίντερνετ για τις τιμές. Ναι, και μπορώ να πω ότι οι εκπτώσεις είναι σημαντικές και πραγματικές. Αξίζει να κατέβουν, ναι. Αλλά η Κυριακή να είναι όλα ανοιχτά ή να μην είναι. Ναι, πρώτα κοιτάς την έκπτωση και ένα λόγο θα μπεις. Θα ψωνίσω τις γυναίκες μου μόνο. Πολύ ωραία. Σε εκπτώση μόνο ή γενικά. Γενικά, ό,τι βρούμε. Η σημερινή ημέρα ρίχνει την αυλαία για την πρώτη εβδομάδα των χειμερινών εκπτώσεων, με τα καταστήματα του Ηρακλείου να ανοίγουν προαιρετικά. Αρκετός είναι και ο κόσμος, βέβαια, που είναι αντίθετος στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές και προτίμησε να μην ψωνίσει. Καφέ. Εκπτώσεις, όχι, δεν θα τις έξω. Όχι, εγώ. Δεν θα ψωνίσετε τίποτα. Τίποτα, όχι. Γιατί οι εκπτώσεις δεν σας κάνουν κάτι. Σήμερα δεν ψωνίζω. Σαφώς παίζει ρόλο. Όταν δεις μια τιμή η οποία είναι προσιτή, σε τραβάει στο να μπεις μέσα στο μαγαζί και να ψάξεις. Να δεις αν κάτι βρεις. Αυτό. Κατεβήκαμε να ψωνίσουμε. Λόγω είναι τις εκπτώσεις. Απλώς αυτά που θέλουμε δεν τα έχει στα νούμερά μας. Έχουν τελειώσει. Δεν θα ψωνίσετε. Δεν ξέρω ακόμα. Γενικά δεν μου αρέσει να ψωνίζω τις Κυριακές, αλλά δεν ξέρω αν θα μπω. Εννοείται ότι είσαι αντίθετη σε όλα. Ναι, ναι. Είμαι αντίθετη. Δεν πρόσεξα. Αλλαγές κάνω μόνο. Όπω κάτι δώρα. Ναι. Γενικά όμως βλέπετε να έχουν καλές τιμές τα προϊόντα. Ναι. Όχι. Αν είναι κάτι να ψωνίσω, μπορώ να το πάρω οποιαδήποτε στιγμή, δεν περιμένω την Κυριακή.